Γιάννης Πανουδάκης. Νατάλη, Γιάννη. Για πες αυτή, είχες έρθει εδώ το πρωί, παρόλο που είσαι εδώ, είμαστε κλειστά εμείς, εδώ και μήνες τώρα. Περιμέναμε να ανοίξουμε μετά τις 1 του Ιούνιου, μας είχε πει το κράτος. Και ήρθαμε να κάνουμε μια συντήρηση στο μηχανήμα, να δούμε τι γίνεται. Ανοίγουμε το διακόπτη και μετά από λίγα λεπτά βλέπουμε πάνω, αναβόσβηνε φως και βλέπω στη σοφίτα, ανεβαίνω πάνω με τη σκάλα πάνω στο πατάρι, ένα παταράκι μικρό που σε γνωρίζουν τα καταστήματα. Και είχε αρπάξει φωτιά κάτι κούτες με χαρτιά που έχω εκεί πέρα σε πουλάκι. Από ρεύματα δεν έχω κάποιο μηχάνημα, κάποιο τρόπο. Παρά μόνο μια λάμπα η οποία ήταν κλειστή, κλειστό και διακόπτη, γιατί είμαστε κλειστά τώρα για καιρό. Δεν υπήρχε κάποιο λόγο δηλαδή να πάρει φωτιά. Παίρνω του δύο πυροσβεστήρε που έχω, του ρίχνω και του δύο για να σβήσω τι κούτε και έβλεπα από δίπλα, από το χώρισμα και έβγαινε με δύναμη, αρκότερα με δύναμη η φωτιά. Δεν μπορούσα να την κάνω καλά. Ταυτόχρονα πήραμε και την πυροσβεστική το 199. Τα παιδιά να είναι καλά, την ώρα που έρχαν εγώ τις πυροσβεστήρες δεν προλάβανε να ψήκω το γιος και ήταν εδώ στα 3 λεπτά προς τιμή τους, ήταν πολύ γρήγοροι, παρόλα αυτά έγινε μεγάλη ζημιά. Δηλαδή εμείς καταστραφήκαν όλα τα μηχανήματα που είχαμε μέσα. Η φωτιά ξεκίνησε δηλαδή από την αποθήκη, από τα καλώδια. Ακούστηκε και ένα μπαμ, δεν ξέρω, πιθανόν να είναι από τα καλώδια απ' έξω το μπαμ αυτό, γιατί εγώ ηλεκτρολογικά δεν υπάρχουν εκεί πέρα, παρά μόνο η λάμπα αυτή που είναι αδύνατο να ξεκίνησε. Πιθανόν να είναι και από το διπλανό κατάστημα ή από τα καλώδια της ΔΕΗ, δεν ξέρω. Δεν είμαστε σίγουροι, αυτό θα το κρίνει η αναπληρωτική. Η ζημιά πάντως στα 3-4 μαγαζιά ήταν πολύ μεγάλη, έτσι. Ήταν πολύ μεγάλη, ναι. Και στα 3 μαγαζιά και εμπορεύματα καταστραφήκανε. Εμένα καταστραφήκε ο εξοπλισμός μου μέσα και οι αποθήκες με ό,τι είχαν πάνω. Εξωτερικά τα κεραμίδια έχουν καταστραφεί. Πολύ δύσκολο να ξανανοίξουμε. Μας είπαν εδώ ότι ήταν ευτύχημα το ότι έγινε σήμερα, ότι αν γινόταν Κυριακή που είχε ακόμα λιγότερους. Ναι, τα παιδιά πυροσβεστικοί μου είπαν ευτυχώς που είσαστε εδώ και το προλάβατε, γιατί αν 5 λεπτά να είχατε καθυστερήσει και δεν είχατε ρίξει τους πυροσβεστήρες σας, δεν θα είχε ξεφύγει τελείως και θα είχε καεί. Κύριε Σαββατοκύριακο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την πυροσβεστική για την άμεση επέμβαση. Ναι. Και την πυροσβεστική και ο Δήμαρχος ανταποκρίθηκε και ήρθε άμεσα και αυτός να μας μιλήσει. Εδώ πέρα είναι γεμάτο, είναι πολλά ξύλα και έχει πολλά ιατρικά υλικά. Γι' αυτό είναι επικίνδυνο για. Δεν ήταν χαρτικά μέσα. Δηλαδή δεν ξέρω πού είναι η αγορά. Αλλά τα χαρτικά. Πάνω αν προσέξετε εδώ, οριακά προλάβε και δεν αρπάξαν τα ξύλα. Δηλαδή βλέπετε που είχε ανέβει παντό στην βορειά. Πάνω από το σύνδεσμο και να μην ήταν τα ξύλα. Άρα να αρπούσαν αυτά και ήταν ακόμα πιο. Ευχαριστώ.